Καλημερίζω τον κύριο Χρήστο Λιονί, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής και επικεφαλής των εμβολιαστικών τμήματων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Ιατρική. Συντονίζει βέβαια τα εμβολιαστικά. Καλημέρα κύριε Λιονί. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Λιονί, φαντάζομαι, επειδή έχω παρατήρηση, εγώ θέλω να το πω αυτό δημόσια, νομίζω ότι είστε, αν όχι ο μόνος από τους ολίγους με τέτοια ευθύνη, ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στην κοινωνία και αφουγκράζεται τα πάντα διαρκώς 24 ώρες το 24ωρο. Θέλω να το πω αυτό δημόσια, που αφορούν βέβαια τα περιστατικά στην Κρήτη. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Υπάρχει μια σύγχυση, δεν έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα, ως εξής τον απλό κόσμο. Η σύσταση, και όχι απαγόρευση όπως βιάστηκαν κάποιοι να πούν, η σύσταση της Επιτροπής είναι από εδώ και πέρα το άστρα άνω των 60. Όσοι κάναν την πρώτη δόση κάτω των 60 να κάνουν και τη δεύτερη εφόσον δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες. Αν έχουν σοβαρές παρενέργειες να αναζητήσουμε το γιατρό ένα άλλο εμβολιαστικό σχήμα. Οι κάτω των 30, ακόμη και αν έχουν κάνει την πρώτη, να πάνε σε άλλο εμβολιαστικό σχήμα. Σου λένε λοιπόν οι 30-60. Συγγνώμη, εμείς. Καταλαβαίνετε τη σύγχυση. Την καταλαβαίνω πολύ και νομίζω ότι έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και έχω υπογραμμίσει ότι η διγλωσία ή τουλάχιστον το αντιφατικό μήνυμα μέσα στο χρόνο δημιουργεί πολλές συγχύσεις. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά, θυμόσαστε, και ιστορικά η συζήτηση για τη μάσκα ή όχι, θυμόσαστε στην αρχή την αντίφαση. Σωστό. Στη συνέχεια το lockdown, όπως ακριβώς λήφθηκε, τα δεδομένα που οδήγησαν πολύ συχνά στο άνοιγμα και στο κλείσιμο η λεγόμενη φυσαρμόνικα, αλλά και φυσικά τώρα εμβόλιο κάτω από τα 60 ή μετά τα 60. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως επιστήμονες στις δηλώσεις μας. Και νομίζω ότι δεν το λέω προσωπικά, δεν έχω καμία ρόλο να υπογραμμίσω εγώ σοφίες. Οι σοφίες έχουν κατατεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από πολλούς ανθρώπους που λέει ότι η βεβαιότητα δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό ενός οπού ανθρώπου. Η αβεβαιότητα είναι εκείνη που αναζητάει την ιατρική, που δείχνει στην ιατρική την αναζήτηση της γνώσης. Και αυτό είναι κατοχυρωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Όπως αν μου επιτρέψετε, η όλη συζήτηση σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας γίνεται πάνω ακριβώς μόνο στο COVID και όχι στο υπόβαθρο του COVID, που είναι η ευαλωτότητα. Προσπαθούμε να λύσουμε τώρα ένα γόρδιο δεσμό πραγματικά με απαντήσεις περί της εξέλιξης του COVID, τις καινούργιες μεταλλαγές ή παραλλαγές του ιού και την παρουσία ενός εμβολίου αποτελεσματικού ή όχι, που σαφέστατα είναι μέρος της λύσης του προβλήματος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει σοφές λύσεις για την ευαλωτότητα του πληθυσμού, για τους ανθρώπους εκείνους που προσβάλλονται με μεγαλύτερη πιθανότητα, και φυσικά δεν αλλάζουμε καθόλου όχι τις κοινωνικές ανισότητες αλλά και τα συστήματά μας γενικότερα, δεν τα κάνουμε πιο ανθεκτικά. Παρόλο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για την ανθεκτικότητα των συστημάτων και το resilience. Δεν έχουμε δει προσωπικά μέσα σε 1,5 χρόνο, και αναφέρομαι ευρύτερα, ουσιαστικές παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας για την μείωση της ευαλωτότητας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους. Το ανέφερα αυτό γιατί είναι ένα κεντρικό θέμα στις συζητήσεις γενικότερα, γιατί το πήγαινε έλα και η εστίαση της προσοχής μόνο στην επιφάνεια ενός προβλήματος νομίζω ότι μόνο σύγχυση προκαλεί και τελικά δεν οδηγεί στα αποτελέσματα που θέλουμε. Συγγνώμη κύριε Λιονί, επειδή ξέρω, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζετε καθημερινά δεκάδες πολίτες. Από το πιο απλό, από την απλή κοκκινίλα μέχρι οτιδήποτε. Είστε εκεί για τα πάντα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Σας καλύπτει η απάντηση του συναδέλφου σας, του κυρίου Βατόπουλου, θέλω να κάνω τον κύριο Βατόπουλο, ότι αποφασίστηκε αυτή η σύσταση τώρα γιατί έχουμε χαμηλό υλικό φορτίο. Πρώτα δεν το συνεχίζαμε το άστρα γιατί είχαμε υψηλό υλικό φορτίο. Δηλαδή γκανιώτα είναι το θέμα εδώ. Όχι, δεν με καλύπτει και το λέω. Και δεν με καλύπτει γιατί παραβιάζει βασικές αρχές της evidence-based, αυτής της τεκμηριωμένης προσέγγισης που έχει θεμελιωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική και όχι μόνο.
έχοντας ξεκινήσει από τον Καναδά και από άλλες περιοχές του κόσμου, που αν μη τι άλλο λέει ότι η ανάλυση και η λήψη της απόφασης γίνεται ακριβώς με τον ασθενή δίπλα, όταν σε αυτόν του παρέχεις πληροφορία που είναι ενταγμένη μέσα στις δικές του αξίες, προσδοκίες, αλλά και ενταγμένη μέσα στην πληροφορία και την τεκμηρίωση που έχει δοθεί από την τοπική και διεθνή βιβλιογραφία. Που σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η πληροφορία του πολίτη γύρω από τις παρενέργειες, σοβαρές, ήπιες και μέτριες, και συγχρόνως με δεδομένα όμως τα οποία θα έχουν αναλυθεί επί τόπου. Άρα λοιπόν συνεπώς δεν είναι το θέμα του υλικού φορτίου, είναι το θέμα της πιθανότητας εκείνης και της απόφασης που θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος ο πολίτης. Καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί και το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής, και αυτό θα πρέπει, δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να το εξηγήσουν ότι είναι αποφάσεις που αφορούν τον πληθυσμό και τις πιθανότητες σε επίπεδο πληθυσμού. Η προσέγγιση όμως του γιατρού που μιλάει σε ένα άτομο δεν μπορεί παρά να μην είναι προσωπική, και υπάρχει και όρος personalized, προσωπική, και να λαμβάνει υπόψη του και τη δική του κατάσταση και τις δικές του πιθανότητες να παρουσιάσει παρενέργειες, αλλά και συγχρόνως και τις δικές του προσδοκίες και επιθυμίες. Μισό λεπτό, κύριε Λιονί, γιατί ξέρω ότι είστε ένας επιστήμονας που, εν πάση περιπτώσει, ψάχνετε διαρκώς, έχει ερωτήματα. Για μένα έτσι προχωράει η επιστήμη. Γίνεται χθες ερώτηση συναδέλφου μου στην πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών. Της λέει, κυρία Θεοδωρίδου, στην Ιταλία αποφάσισαν την πλήρη απόσυρση. Και απαντάει η πρόεδρος, ναι, γιατί το Άστρα το είχαν άνω των 60. Και ωστόσο, λυπάμαι, λέει, που θα το πω, για τα βραδινά κορονοπάρτι επέτρεπαν κάτω των 60 εμβολιασμούς. Ερώτηση. Μα στην Ελλάδα το επέτρεπε η ίδια 30 με 60. Την Ιταλία δηλαδή που το παραβίαζε το άνω των 60 και έκανε και στη ζούλα κάτω των 60, κάνουμε κριτική και δεν κοιτάμε τον εαυτό μας. Είναι απάντηση αυτή. Όχι μόνο η αποφάση, αλλά και η κοινωνία του μηνύματος, νομίζω το τόνισα από την αρχή και την... Πριν από πόσες μέρες είχαμε μιλήσει μαζί και σας είχα πει ότι πραγματικά επίσημες αναφορές, ιδιαίτερα από τον Καναδά, εδώ και αρκετές... Το είχατε πει, όντως, πράγματι, το είχατε πει. Έτσι, και η ερμηνεία των αριθμών. Ακούω σιγά τόσες πολλές ερμηνείες των αριθμών και τόσες αβάσιμες προσεγγίσεις. Έχουμε γίνει όλοι επιδημιολόγοι, και σαφέστατα... δεν μεταφέρουμε σωστά την πληροφορία εκείνη τη χρονική στιγμή που συναντάμε το πρόσωπο και με δεδομένα πραγματικά που αφορούν την ηλικιακή του ομάδα και το φίλο του. Και να αφήσουμε την απόφαση, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό έλεγα και πριν από καιρό, ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από το ίδιο το πρόσωπο μετά από την πολύ καλή ενημέρωση. Συνεπώς, τώρα η απόφαση που έρχεται εκ των υστέρων αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν βοηθάει. Βοηθάει γιατί, αν μη τι άλλο, επιστρέφει σε μια πιο ορθολογική απόφαση, μια πιο ορθολογική ανάγνωση των αριθμών, αλλά νομίζω ότι επιτείνει ακόμη περαιτέρω τη σύγχυση και την αβεβαιότητα μέσα στον πληθυσμό. Λέει εδώ η φίλη η Μαρία. Κύριε Λιονί, όμως, επειδή εσείς ζήσατε την υπόθεση με την περίπτωση της γυναίκας Κρυοβρυσανάκη, σε αυτή τη γυναίκα... Στην οικογένειά της τι να πούμε, λέει τώρα, ότι... είναι πολλά, και προσωπικά, αφού μου γίνεται και αυτή η συζήτηση, η ερώτηση προσωπικά, πήρα τον κύριο Κρυοβρυσανάκη την ημέρα ακριβώς του μεγάλου του πόνου και ζήτησα συγγνώμη εκ μέρους της εσείς, η Επιτροπή δεν θα έπρεπε χθες να το πει, ανακοινώνοντας την απόφαση της σύστασης, έπρεπε να πει και συγγνώμη, δεν θα έπρεπε? Κοιτάτε, νομίζω ότι χρησιμοποίησα την άλλη φορά έναν όρο που υπάρχει δυστυχώς και δεν αφορά μόνο το εμβόλιο. Ο πατερναλισμός υπάρχει ακόμη. Μα άμα πει συγγνώμη, αναλαμβάνει και ευθύνη. Και καταλαβαίνομαστε. Κύριε Λιονί, δεν θα επιμείνω εκεί. Θέλω να μου πείτε πρακτικά. Εδώ ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Μήπως θα ήταν ορθότερο όποιοι κάναν την πρώτη δόση να πάνε και στο δικαίωμα επιλογής στη δεύτερη? Αυτό το mix and match το μάθαμε και αυτό χθες. Αφού υπάρχουν και μελέτες από τη Γερμανία, γιατί μόνο, λέει, σε αυτούς που έχουν ισχυρές παρενέργειες ή έχουν εμφανίσει θρόμβους? Πρώτο ζήτημα, άρα είναι πολύ, δεν είναι λίγοι.
για να είναι μόνο αυτοί. Μόνο αυτοί θα έλεγαν, αν ήταν τρεις, είναι ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Νίκος, αυτοί οι τρεις εξαιρούνται, πάνε με άλλο. Γιατί όχι όλοι, λέει, 30 με 60 mix and match, αφού έχουμε πια εμβόλια mRNA. Ναι, είναι δύσκολη η ερώτηση. Είναι δύσκολη η ερώτηση και σαφέστατα θα έλεγε κανένας ότι η ανάγνωση των αριθμών. Κοιτάτε, ο μεγάλος κίνδυνος είναι κάτω από τα 50 και κάτω ακόμη από τα 35. Θα πρέπει να διαβαστούν πολύ καλά τα δεδομένα, συστηματικά μου επιτρέπετε κύριε Σαχίνη, από όλες τις χώρες του κόσμου. Και συμφωνώ, γιατί άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Βλαχογιαννόπουλο, ότι στην Ελλάδα είναι πιθανόν τα δεδομένα να μην είναι ακριβή, δηλαδή τουλάχιστον να μην ανταποκρίνονται στα συμβάντα. Γιατί όπως έχουμε πει, και η κίτρινη κάρτα υποχρησιμοποιείται, και όχι μόνο στην περίπτωση του COVID, γενικότερα η Ελλάδα δεν δηλώνει όλες τις περιπτώσεις και χάνει πολύ σημαντική πληροφορία από πολλά χρόνια και οξέα νοσήματα. Νομίζω ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά, με βάση ακριβώς την πιθανότητα εμφάνισης ενός σοβαρού κινδυνού. Μιλάω για τη δεύτερη δόση. Ναι. Θα έλεγε κανένας να εξετάσει σοβαρά εάν θα πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση άτομα κάτω από 35 χρόνια. Δηλαδή θα έπρεπε να τους υπογραμμιστεί ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα, να συστήσει το δικαίωμα σε αυτούς που έχουν κάνει την πρώτη δόση και είναι πάνω από τα 60 χρόνια, γιατί πραγματικά η πιθανότητα είναι πολύ μικρή και θα πρέπει να ζυγίσει το κέρδος από μια γρήγορη επιστροφή. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλώ πολύ να σας πω, γιατί και έχω και εγώ μια στενοχώρια, γιατί όταν ερωτούμε για τέτοια ζητήματα δεν είναι εύκολο να δίνεις την απάντηση. Και είναι αλήθεια ότι το ζήτημα της AstraZeneca πρέπει να εξεταστεί πολυπίκυλα. Δεν είναι μόνο τα θέματα των παρενεργειών, είναι και το θέμα της αντισωματικής απάντησης, είναι το θέμα της απάντησης απέναντι στην καινούργια παραλλαγή, Δέλτα Βάριαν. Άρα είναι αρκετά τα ζητήματα που πρέπει κανένας κύριε να Λιονί, επειδή θέλω. Ναι. Επιτρέψτε μου να επιμένω πάντα στην πλήρη ενημέρωση του προσώπου. Σωστό. Πόσο γρήγορα θέλει την αντισωματική απάντηση, τι πιθανότητα, ποια είναι η δική του κινητικότητα, ποια είναι τα δικά του χαρακτηριστικά. Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποιες ομάδες θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει επίσημη σύσταση να αποφύγουν την. Να την αποφύγουν, και σε κάποιους άλλους θα μπορούσε να τους δώσει τα θετικά και τα κατά, δίνοντας ίσως τη δυνατότητα. Έχετε δίκιο, επειδή θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες για τη Δέλτα. Κοιτάξτε, το να λέει σήμερα το πρωί ο κ. Βατόπουλος ότι επειδή πια έχουμε χαμηλό υγικό φορτίο, μπορεί να πάει ο εμβολιασμός στις μικρές ηλικίες που δεν νοσούν εύκολα, και αν νοσήσουν, δεν νοσούν βαριά και πιο πίσω. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό. Δηλαδή, κοροϊδεύουν τα μούτρα τους τα μέλη της Επιτροπής. Πριν δύο μήνες άλλο λέγαν. Τρέξτε, με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι. Είναι θολό το μήνυμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι μας, και ο Μιλών, αλλά και όλοι. Όχι. Θολό μήνυμα από εσάς δεν έχουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις μας, και ιδιαίτερα στις δηλώσεις μας μέσα στον χρόνο. Οι αριθμοί αλλάζουν, τα γεγονότα αλλάζουν, και η αβεβαιότητα, όπως είπαμε, είναι χαρακτηριστικό της ιατρικής και των επιστημών υγείας, και θα πρέπει σαφέστατα να μην. Κλείνουμε λοιπόν με το εξής. Αυτό γιατί θέλω να μας πείτε για τη Δέλτα σήμερα. Λέει η Επιτροπή, διαβάζω την επίσημη ανακοίνωση, αυτή που μας παρέμπεψε η κυρία Θεοδωρίδου. Συνιστά τα άτομα που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τους, πρώτη δόση, με το εμβόλιο της Άστρα, να συνεχίσουν κανονικά τη δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο. Απ' τη σύσταση εξαιρούνται Α. Άτομα όλων των ηλικιών που κατά το διάστημα των πρώτων εβδομάδων μετά την πρώτη δόση εκδήλωσαν σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια θρόμβωσης με ή χωρίς θρομβοπενία. Η δεύτερη δόση θα πρέπει να γίνει με άλλο εμβόλιο. Πού το ξέρουν όλοι? Καλά, εγώ πέστε, ήρθα στα χέρια σας και μου είπατε, Γιώργο, έχεις θρόμβους. Οι υπόλοιποι, υπάρχει περίπτωση να το έχουν περάσει έτσι? Και τι σημαίνει άλλη σοβαρή ανεπιθυμητή ενέργεια? Ναι, είναι μια γενική δήλωση που φοβάμαι ότι θα επιτείνει την σύγχυση και θα οδηγήσει ακόμη και σε πολλές άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις. Όπως το γνωρίζετε τώρα και κάτω από τη συζήτηση που κάνουμε εμείς και τώρα, φοβάμαι ότι αρκετοί από αυτούς που θα ακούν θα τρέχουν για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, άλλη υπερβολή αυτό. Ακριβώς. Άλλη μια φορά να υπογραμμίσουμε το ρόλο ενός ενημερωμένου προσωπικού γιατρού.
έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επιμένετε σε αυτό. Μάλιστα. Επιμένω σε αυτό, σε τίποτα άλλο. Και αν λοιπόν πραγματικά κανένας ήθελε να βοηθήσει, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή και οι διάφορες επιτροπές που, αν μη τι άλλο, αναγνωρίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι σκόπιμες είναι οι υποβολημίες. Πιστεύω στην ελευθερία των προσώπων που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Σαφέστατα όμως θεωρώ ότι έχουν κάνει αρκετά λάθη και τακτικής και επικοινωνίας και ίσως βιαστικές αποφάσεις και βιαστικός λόγος. Εγώ πιστεύω πάντως ότι πριν δύο μήνες στόκ είχαμε άστρα. Εγώ αρχίζω, αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό τώρα που έχουμε άλλα το συζητάμε. Β. Άτομα όλων των ηλικιών που έχουν άλλο ειδικό λόγο για να γίνει η δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους με άλλο εμβόλιο. Τι σημαίνει αυτό άλλο ειδικό λόγο? Δηλαδή το ξέραν στην πρώτη και το ξέρουν στη δεύτερη δόση τον ειδικό λόγο? Ναι, σας είπα ότι έρχομαι εγώ στο εμβολιαστικό κέντρο που είστε εσείς επικεφαλής και σας λέω έχω άλλο ειδικό λόγο. Ποιο θα σας πω άλλο ειδικό λόγο? Γιατί είναι επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής. Εσείς δεν πρέπει να ξέρετε ποιος είναι ο άλλος ειδικός λόγος που είστε υπεύθυνος να με εμβολιάσετε? Ίσως αυτό που μαθαίνουμε τώρα, κύριε Σαχίνη, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερες συζητήσεις και εμείς που είμαστε στα εμβολιαστικά κέντρα και με τους υπευθύνους επάνω στο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία, στην προστασία του πολίτη. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ενίο λόγο και δεν φτάνουν μόνο τα κείμενα ή οι κατευθύνσεις που πιθανόν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να σας πω ότι, ξέρετε, η ιατρική σε ένα σοβαρό δίλημα αυτή την περίοδο. Έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πολύ μικρό ρόλο δίδαμε στον ενημερωμένο πολίτη, πολύ λιγότερες αναθέσεις ευθύνης κάναμε και λήψη της απόφασης. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή απλώς επιβεβαιώνεται αυτό που τόσα χρόνια είχαμε διαμορφώσει. Απλά γίνεται η εστίαση στον COVID τώρα φυσικά και είναι λογικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητήσουμε πώς θα προσφέρουμε ξανά την ιατρική στις επόμενες γενιές. Πώς θα διδάξουμε την ιατρική. Ποιος είναι ο ρόλος του ασθενή και της ίδιας της οικογένειας στη λήψη της απόφασης. Είναι θεμελιώδεις έννοιες. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δεν είχαμε υιοθετήσει αυτά που διαβάζαμε στα βιβλία. Και τώρα απλά έρχονται όλα αυτά μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι συνέχεια ενός ίδιου, δεν θα έλεγα παιχνιδιού, αλλά μιας ίδιας κατεύθυνσης, που τώρα απλώς βεβαιώνεται η αναγκαιότητα της αλλαγής. Λοιπόν, η αναγκαιότητα της αλλαγής ενός άλλου προτύπου. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη Δέλτα. Καλά κάνατε και την αναφέρατε, διότι οι ανακοινώσεις των Βρετανών συναδέλφων σας λένε ότι εκεί πια έχει κυριαρχήσει. Και επειδή έχουμε και το περίφημο, πώς να το πω, εμπάργκο για την ώρα στην τουριστική κίνηση, και η Κρήτη δέχεται Βρετανούς, το ξέρετε καλύτερα από όλους, κύριε Λιονί, αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται με τη Δέλτα και τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Επειδή, όπως ξέρετε, δεν θέλω να πάρω τη θέση των ειδικών και των λοιμοξιολόγων, θα επαναλάβω αυτό που ήδη συζητιέται επάνω. Συζητήθηκε και με το δεύτερο κύμα στην Ινδία, συζητιέται αυτή τη στιγμή και στις ΗΠΑ, όπου φαίνεται και ένα ικανό ποσοστό του πληθυσμού να έχει προσβληθεί από τη Δέλτα. Αυτό που τελικά καταφέρουμε να πετύχουμε είναι να προκαλέσουμε την τεράστια σύγχυση στον πληθυσμό. Του λέγαμε να είναι κλειδωμένος και να προστατεύεται με πολύ αυστηρά μέτρα, και τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλήρης χαλάρωση. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Φοβάμαι ότι τελικά δεν μάθαμε από την πανδημία, και ίσως τα μηνύματα επιστροφή στην κανονικότητα, επιστροφή στα προηγούμενα μας όνειρα και στις προηγούμενες επιχειρήσεις με τους ίδιους ρυθμούς, νομίζω ότι τέτοιου είδους μηνύματα οδηγούν αυτή τη στιγμή, δεν κινδυνολογώ καθόλου, ίσα ίσα που με έχετε ακούσει πολλές φορές. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόβλημα έρχεται και φεύγει. Ακόμη και αν ήταν να φύγει, είναι πολύ πιθανόν ένα τέτοιο πρόβλημα να είναι επιθυμία κάποιον να συντηρείται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Οπότε το βάζω και σε αυτή τη διάσταση. Άρα λέτε ότι επιδημιολογική επιτήρηση και μέτρα δημόσιας υγείας τώρα. Αυτό λέτε? Ουσιαστικά λέω διατήρηση μέτρων συμπεριφοράς και όχι πλήρη χαλάρωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι σαν να λέμε κάποια στιγμή ότι καπνίζουμε και κάποια στιγμή σταματάμε να καπνίζουμε και ξανά επανερχόμαστε μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι η συμπεριφορά γενικότερα της υγείας και τα μηνύματα που έχουν δοθεί σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να διατηρηθούν. Δεν είναι το θέμα αν θα φοράω μάσκα ή δεν θα φοράω μάσκα, αλλά υπάρχουν γενικές αρχές. Γενικές αρχές αυτή τη στιγμή που δεν πρέπει να παραβιαστούν. Ουσιαστικά μιλάω για μεγαλύτερη προσοχή, αλλά μεγαλύτερη προσοχή κυρίως στο μήνυμα. Νομίζω ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς γενικότερα απέναντι στην πανδημία και απέναντι στην ευαλωτότητα που πάνω σε αυτήν αναπτύχθηκε ο κοροναϊός, τόσο από μεριάς συστημάτων υγείας, όσο και από μεριάς των υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των πολιτών, δεν έχει αλλάξει. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια πολύ πιο προσεκτική συζήτηση των θεμάτων, χωρίς φανατισμό και χωρίς πανικό και χωρίς διαχωριστικά όρια υπερασπιστές ή μη υπερασπιστές. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος για μια πιο συλλογική εργασία, σοβαρότητα στο λόγο και ανάγνωση καλύτερα των αριθμών, αλλά το κυριότερο και το τελευταίο που έχω να πω, περισσότερη συζήτηση με τον πολίτη. Αυτό τον πολίτη που βλέπουμε και εμείς στα εμβολιαστικά κέντρα. Και για να δώσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Σαχίνη, γιατί περνάμε συνέχεια τα αρνητικά μηνύματα. Κοιτάτε, νομίζω ότι ο πολίτης έχει σοβαρά αλλάξει. Κρατήστε το αυτό γιατί δεν το ακούω. Ο πολίτης κάτω από αυτή την μεγάλη κρίση και τη μεγάλη σύγχυση που πραγματικά και τα διλήμματα που, στα οποία εκτέθηκε, έχει αρχίσει και αλλάζει σοβαρά. Τον βλέπω να παίρνει ωριμότερες αποφάσεις, να προβληματίζεται, να ψάχνει περισσότερο, να αναζητά την τεκμηρίωση παρά τη δύσκολη περίοδο. Και αυτό για μένα θα πρέπει και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και τα πανεπιστήμια και οι θεσμοί να το χρησιμοποιήσουν όσο μπορούν. Δηλαδή στην περίοδο ενός περισσότερο ο πολίτη που ήδη όριμο πολίτη που ήδη φαίνεται να αλλάζει. Μια χαρά το λέτε. Ο πολίτης αλλάζει. Να αλλάξουν και επιτροπές. Να μην επιτείνουν τη σύγχυση. Να μην έχουν διγλωσία. Να μην έχουν θολούρα. Να μην λένε απίστευτα πράγματα σαν και αυτά που είπε σήμερα ο Βατόπουλος. Ο Πορτοσάλτε τα σχολίαζε μαζί. Αυτά που είπε η πρόεδρος χθες δεν είναι τα σωστά μηνύματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορούν, υπάρχει και το γενναίο, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, της παραίτησης. Πολύ απλά. Να αναλάβουν κάποιοι άλλοι που μπορούν. Δεν μπορεί να είναι αυτές οι δικαιολογίες τώρα στον κόσμο. Πώς δηλαδή εσείς κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και ακούτε τους πάντες? Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί να το κάνει αυτό ο επικεφαλής του εμβολιαστικού κέντρου, όταν θα μπορούσε να υπάρχει μία καμπάνια. Ακούω τους πάντες, απαντώ στους πάντες. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται καθημερινά. Μου επιτρέπετε και μία προσωπική δήλωση, μία και μου κάνετε. Κοιτάτε, είμαι 66 χρονών και έχω περάσει αρκετά. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η χαρά που μου έδωσε το νοσοκομείο, το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, να προσφέρω αυτή τη στιγμή δίπλα στον πολίτη που έρχεται, δεν θα την αντάλλασα, κύριε Σαχίνη, με κανένα αξίωμα σε καμία επιτροπή της Ελλάδος. Είμαι βέβαιος ότι θα το λέγατε. Είναι θέμα καθαρά ανάγνωσης αυτής της χαράς που σου δίνει η ανθρώπινη επαφή. Που και αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια, κύριε Σαχίνη. Πολύ συχνά μιλάμε για άλλα, αλλά δεν μιλάμε για αυτή την προσωπική ικανοποίηση που είναι ως αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής επικοινωνίας με πολλή ασυναίσθηση με τον πολίτη, τον άνθρωπο και τον ασθενή. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε δουλειά στο εμβολιαστικό κέντρο και πρέπει να δώσετε απαντήσεις εσείς που δεν δίνουν άλλοι, σας καλημερίζω και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.